Για χαρά και από μένα. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τις θέσεις οι οποίες ακούστηκαν. Ξεκινάω από το εξής. Παρόλο που με συστήσαν ως ακαδημαϊκό, θα προσπαθήσω να μην συζητήσουμε θεωρητικά το ζήτημα το οποίο υπάρχει, άρα δεν θα υπάρχει αυστηρότητα στις διατυπώσεις τις οποίες θα επιλέξω, ας πούμε, και θα προσπαθήσω να βάλω τα κύρια ζητήματα που αφορούν αυτό το ερώτημα, αυτά που διμπιάσανε ή θίξανε, ή να αναδείξω κάποιες πλευρές από αυτά που θίξανε οι προηγούμενοι συνομιλητές μου. Μάρξ και Τάγκο, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από το Μάρξ. Με απλά λόγια, όχι ακαδημαϊκά. Δεν έπεσε το φως, άρα δεν έφτιαγε η λέξη ακαδημαϊκά. Λοιπόν, η κλασική του μαρξισμού περιγράψανε την δόμηση των κοινωνιών, άρα και της πολιτικής, άρα και της δημοκρατίας κτλ. Με μια βασική σύλληψη. Ότι υπάρχει μια σταθερά, αυτό που ονομάζουμε ταξική σύγκρουση μεταξύ κεφαλαίου εργασίας, η οποία δομεί τις διάφορες κοινωνικές σχέσεις, είναι σταθερά σε αυτές. Ακόμα και για θεσμούς όπως το σχολείο ή όπως η οικογένεια, με κάποιο τρόπο τις επηρεάζει και έτσι εξελίσσεται ο καπιταλισμός. Πριν από 10 χρόνια, για την ακρίβεια το 2007 ή το 2006, αυτό φαινόταν απλές λέξεις, δηλαδή το να μιλάμε για σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας, φαινόταν κάποιες ρομαντικές λέξεις ανθρώπων που ανασκάλευαν ιερά κείμενα και δεν είχαν καμιά επαφή πιθανόν με τη σύγχρονη πραγματικότητα, ακόμα και με τις διεθνείς συζητήσεις που γινόταν στην αριστερά εκείνη την εποχή. Η κρίση του 2008 έχει δημιουργήσει μια εντελώς αντίστροφη κατάσταση, ότι πλέον υπάρχει πάρα πολύ οικονομισμός. Έχει μεν γίνει φανερό ότι υπάρχει μια σύγκρουση κεφαλαίου εργασίας. Είναι πολύ εύκολα πιο κατανοητό αυτό και μπορεί να γίνει κατανοητό χωρίς μεγάλες συζητήσεις ότι οι συνολικές πολιτικές οι οποίες υπάρχουν διεθνώς εξυπηρετούν το κεφάλαιο στο να μην χάσει από την κρίση η οποία δημιουργήθηκε το 2008. Και αυτές οι πολιτικές βάλουν ενάντια σε γενικά κόσμο της εργασίας. Και αυτό πια πατάει και συζητιέται πολύ ευρύτερα και δεν είναι τόσο ένα φάντασμα ρομαντικών συζητήσεων που αφορούσαν ιερά κείμενα. Αυτό έχει κάποιες μεγάλες συνέπειες για το θέμα το οποίο συζητάμε και αφορά τη συζήτηση περί επίθεσης στη δημοκρατία. Με άλλα λόγια, η κρίση του 2008 δημιούργησε μια ιστορική τομή. Και αυτό είναι το πρώτο που, παρόλο που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, το πρώτο το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε ξεκινώντας από οποιαδήποτε συζήτηση που αφορά τα πολιτικά ζητήματα τα οποία μπαίνουν στο επόμενο διάστημα, διότι όχι μόνο είναι παρελθόν η κρίση του 2008, είναι παρόν και μέλλον, με την έννοια ότι μπορεί να μην έχεις κρίση όπως είχες τότε την κατάρρευση των τραπεζών, να υποβόσκει, αλλά έχεις διαχείριση της κρίσης και των αποτελεσμάτων που υπήρχαν και δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα και δεν φαίνεται πιθανόν εύκολο, παρόλο που γίνεται μια παγκόσμια διαχείριση πρωτοφανής στην ιστορία, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο η παγκόσμια διαχείριση της κρίσης, η οποία γίνεται παρά τις συγκρούσεις της ΗΠΑ και Ευρώπης. Η κρίση αυτή, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, στις πολιτικές διαχείρισης κρίσης θα συνεχίσει να υπάρχει. Και τώρα μένουμε λίγο περισσότερο στα ζητήματα της δημοκρατίας, πώς επηρεάζονται από αυτή την ιστορική τομή. Η πρώτη προφανή συνέπεια όταν συζητάμε για δημοκρατία και περιοριστούμε λίγο, να μην πάμε σε άλλες υπήρους, τι γίνεται στην Κίνα, τι γίνεται στην Νοτιοανατολική Ασία, τι γίνεται στην Ήπειρο της Αμερικής, περιοριζόμαστε στην Ευρώπη. Ούτε κοιτάμε τι γίνεται στην Αίγυπτο και τη Συρία. Περιοριζόμαστε εδώ πέρα στην Ευρώπη. Η πρώτη προφανής συνέπεια η οποία υπάρχει είναι μια αυταρχικοποίηση των πολιτικών διαχείρισης οι οποίες υπάρχουν σε πάρα πολλά επίπεδα όπως αυτά που ανέλησαν προηγούμενοι συνομιλητές. Δηλαδή, αν θέλουμε να το πάμε με βάση την κλασική διάκριση των εξουσιών, δηλαδή την εκτελεστική, την νομοθετική και τη δικαστική, στο βαθμό που μπορεί να σταθεί ως διάκριση αυτή, βλέπουμε μια συνολική ενίσχυση, μια ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στις άλλες δύο. Όμως, εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την άλλη διάσταση, η οποία δεν έχει να κάνει τόσο με το συμβάν της κρίσης του 2008 και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να διαχειριστεί, αλλά ότι από την εποχή που ο καπιταλισμός αναπαράγεται διευρυμένα διαμέσου αυτού που ονομάζουμε νεοφιλελεύθερη μορφή ρύθμισης του καπιταλισμού, δηλαδή από ένα άλλο ιστορικό συμβάν που ξεκινάει το 80 και σιγά σιγά εξαπλώνεται διαμέσου της διεθνοποίησης
του εμπορίου αλλά και της παγκοσμιοποίησης των χρηματαγορών επί της ουσίας της μόνης υπαρκτής παγκοσμιοποίησης, εξαπλώνεται μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία ρυθμίζει νομοθετικά πλαίσια, φτιάχνει το πολιτικό παίγνιο, φτιάχνει τις συγκρούσεις, μεταλλάσσει όλη τη σοσιαλδημοκρατία σε νεοφιλελεύθερη, σε δεξιά παράταξη, στο διάβα όλων αυτών των χρόνων, δημιουργεί μια ολόκληρη δόμηση του πολιτικού πεδίου, σταδιακά πολύ πριν την κρίση του 2008, που πάλι έχουμε ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στις άλλες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και το κατεξοχήν όνειρο του νεοφιλελευθερισμού, ότι για ζητήματα που αφορούν τις οικονομικές πολιτικές και την οικονομία, αυτές θα πρέπει να είναι εκτός δημοκρατικής διαβούλευσης. Να το σκεφτούμε λίγο αυτό το πράγμα, καθώς πηγαίνουμε, καθώς θα βάλουμε αυτά τα δύο νήματα μαζί. Το ένα νήμα είναι πώς ο νεοφιλελευθερισμός αντιμετωπίζει τη δημοκρατία και το άλλο νήμα είναι τι δημιουργεί η κρίση του 2008 για να φτάσουμε στο σήμερα εδώ πέρα. Τα βασικά ερωτήματα που υπάρχουν στο σχεδιασμό μιας δημοκρατικής πολιτικής όταν αφορά αυτό που ονομάζουμε οικονομικό πεδίο, για να είμαστε λίγο οικονομιστές, γιατί όλα αυτά αφορούν πράγματα και πέραν αυτό που θα λέγαμε άμεσα οικονομικές σχέσεις παραγωγής και αναπαραγωγής, είναι τι θα παραχθεί, πώς θα παραχθεί, με ποιον τρόπο θα διανεμηθεί αυτό που θα παραχθεί. Οι νεοφιλελεύθεροι θεωρούσαν ότι οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να έχουν έναν αυτόματο κανόνα, ο οποίος είναι εκτός δημοκρατικής διαβούλευσης. Και αυτό είναι που βλέπουμε με τους διάφορους σχεδιασμούς ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες είναι εκτός οποιασδήποτε δημοκρατικού καθορισμού, π.χ. κεντρικές τράπεζες. Πλέον οι κεντρικές τράπεζες έχουν ένα αυτόματο κανόνα, έχουν ένα κλειστό διοικητικό συμβούλιο που δεν μπορεί με κάποιο τρόπο δημοκρατικά να ληφθούν αποφάσεις, αλλά παίρνουν αποφάσεις κάποιοι ειδικοί. Αυτή λοιπόν είναι μια τάση, συρρήκνωση του πεδίου πάνω στο οποίο παίρνονται αποφάσεις τι θα γίνει, είναι μια διαρκή τάση η οποία μπορούμε να τη διαπιστώσουμε τουλάχιστον όσο, γιατί η ιστορία είναι πολύ περίεργο πράγμα με τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά τουλάχιστον όσο κυριαρχεί και ηγεμονεύει ο νεοφιλελευθερισμός. Είπα τη λέξη ηγεμονεύει ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτό σημαίνει, και αυτό το πράγμα που επίσης πρέπει να διαπιστώσουμε, ότι ο νεοφιλελευθερισμός στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Μεγάλη Βρετανία, κέρδιζε εκλογές από το 80% και το 90% του εκλογικού σώματος. Δεν κυριαρχούσε δια της βίας, είχε δημιουργήσει ένα σύστημα συνένεσης και ηγεμόνευε διαμέσου των ιδεών, οι οποίες του δίνουν τη δυνατότητα να λέει ότι παιδιά, έτσι θα ρυθμίσουμε, έτσι θα απαντήσουμε στα κυρίαρχα ερωτήματα, τι θα παραχθεί, πώς θα παραχθεί, πώς θα διανεμηθεί αυτό που θα παραχθεί. Και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν αυτά που θα λέγαμε κλασικά δικαιώματα κτλ. Αυτό τώρα σημαίνει επί της ουσίας, σημαίνει σε πρώτη φάση το εξής. Λέμε επίθεση στη δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτόν τον τίτλο πρέπει να τον επερωτήσουμε. Δηλαδή, προφανώς όλοι έχουμε ένα βίωμα ότι υπάρχει μια επίθεση απέναντι στη δημοκρατία. Το έχουμε ζήσει από τις πλατείες, το έχουμε ζήσει στις κινητοποιήσεις, το έχουν ζήσει πολλές σε όλες τις κινητοποιήσεις οι οποίες υπάρχουν, το έχουν ζήσει πολλοί που δεν ήταν σε καμιά κινητοποίηση και ξυλοκοπήθηκαν ή συλλήφθηκαν, το έχουν ζήσει πολλοί και διάφορα τμήματα του πληθυσμού. Αλλά νομίζω αυτό το τίτλο πρέπει να τον επερωτήσουμε και να σκεφτούμε γιατί επίθεση στη δημοκρατία τη στιγμή που επί Ολυμπιακών Αγώνων παίρνουν αντίστοιχες πολιτικές με αυτές οι οποίες υπάρχουν σήμερα σε διάφορες εκδοχές τους, αν το σκεφτούμε δομικά και όχι σαν περιεχόμενο, αλλά τότε δεν νιώθαμε πλειοψηφικά ή τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ότι υπάρχει επίθεση στη δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά, για να θέσω μια πρώτη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, έχουμε από μια μεριά το ότι προφανώς υπάρχει αυταρχικοποίηση, ένας εξαμανόμενος αυταρχισμός των πολιτικών οι οποίες ασκούνται για ένα προφανή λόγο. Έχεις μια κρίση του 2008, η οποία για να απαντηθεί σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να χάσει για να μην χάσει κάποιος άλλος. Στην περίπτωση την οποία ζούμε στην Ευρώπη, έχει αποφασιστεί ότι σπάνε όλα τα κοινωνικά συμβόλαια, για να το πούμε έτσι, μη ακαδημαϊκά. Με κάποιο τρόπο έρεται δηλαδή η δυνατότητα που υπήρχαν οι πολιτικές να εκπροσωπούν και συμφέροντα άλλων κοινωνικών ομάδων και τάξεων, και πάμε για έναν βαθύ μετασχηματισμό ο οποίος πλήττει αυτό που θα λέγαμε ευρωπαϊκό οικοδόμημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό για να γίνει προϋποθέτει αυταρχισμό. Προϋποθέτει κρατικό αυταρχισμό σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις ζωές. Άρα αυτό είναι το ένα προφανές, το οποίο μας κάνει να λέμε ναι, επίθεση στη δημοκρατία. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο,
το οποίο για να βγάλουμε συμπεράσματα για τη φάση που είμαστε και για τη φάση η οποία έρχεται, που νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο, το τι μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να το κρατήσουμε. Το δεύτερο μέρος που συνθέτει αυτό το βίωμα είναι ότι πλέον η δημοκρατία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα πω έτσι μια κουβέντα όχι αυστηρή, μας ενδιαφέρει περισσότερο από ότι το 2004. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος νιώθει ότι του κλέβουν όνειρα, του στερούν δικαιώματα, άλλους τους οδηγούν, ας πούμε, στο να έχουν προβλήματα επιβίωσης, καθημερινότητας, ας πούμε, και νιώθουν ότι θέλουν να έχουν λόγο, νιώθει ο κόσμος, θέλει να έχει λόγο για αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ενώ όταν το σύστημα πήγαινε καλά, για τα ίδια πράγματα δεν τον ενδιαφέρει να έχει λόγο. Για παρόμοια πράγματα. Δομικά λέω και όχι σαν περιεχόμενο. Αντίστοιχες πολιτικές υπήρχαν, αλλά και τότε υπήρχε ενίσχυση εκτελεστικής εξουσίας. Μπορώ να θυμηθούμε πολλές περιπτώσεις αυταρχισμού και μείωση των δικαιωμάτων και τότε. Τώρα όμως αυτό το πράγμα που νιώθουμε είναι ότι θέλουμε να έχουμε λόγο, που δείχνει από τις πλατείες ήδη εδώ πέρα στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ισπανία και οπουδήποτε αλλού γεννιούνται τα κινήματα, ότι υπάρχει ένα ανάδεμα των μαζών. Υπάρχει μια κίνηση των μαζών η οποία βγαίνει στο προσκήνιο και λέει ως εδώ, από εδώ και πέρα θέλουμε δημοκρατία τώρα, το σύνθημα των πλατείων το οποίο υπήρχε, και θέλουμε να έχουμε λόγο απέναντι σε αυτό. Άρα το επίθεση στη δημοκρατία είναι διπλό και ως τέτοιο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Από τη μια μεριά το κλασικό. Κλασική έννοια επίθεση, ο αυταρχισμός, η βαθμή αυταρχικοποίηση του κράτους που μπορούμε να σκεφτούμε τι σχέση έχει με το κράτος, με όψη του κράτους, έκταξη ανάγκης και αν προετοιμάζει κάτι τέτοιο είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά από την άλλη μεριά συγχρόνως ένα αίσθημα ότι θέλουμε να έχουμε λόγο για τα πράγματα και δεν μας αρκεί το πλαίσιο με το οποίο ως τώρα παίρνονταν αποφάσεις, αλλά θέλουμε να σκεφτούμε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Τώρα, αυτό έχει αρκετά μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου, με την έννοια πρώτον να εκτιμήσουμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Δεν έχουμε μόνο μια επίθεση του κράτους, έχουμε συγχρόνως και ένα ανάδεμα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο των μαζών, αυτό που θα λέγαμε, δεν λέω έφοδο των μαζών, εισβολή των μαζών στην ιστορία, ανάδεμα έχουμε. Να ξέρει, με έναν τρόπο αναδεύονται, αρχίζουν και μπαίνουν σε μια κίνηση και λένε θέλουμε κάτι διαφορετικό, τι είναι αυτό που γίνεται. Έχουμε δει διάφορες τέτοιες εκδοχές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Και επομένως το ζήτημα το οποίο τίθεται εδώ πέρα με όρους πια κινήματος είναι ποια είναι τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν όχι απλώς απέναντι στην επίθεση που γίνεται στο κράτος αλλά και με ποιο τρόπο θα υπερασπιστούμε αυτή την απόφαση που έχει εκδηλωθεί ότι θέλουμε δημοκρατία και θέλουμε να έχουμε λόγο στα πράγματα. Να το πω έτσι πάρα πολύ γενικά. Πρίμα. Σε δύο λεπτά. Πόσο? Δύο. Έχω ακόμα δύο λεπτά. Δεν μου είπες τα 12 τίποτα. Λοιπόν, έχασα λίγο το χρόνο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κλείσω εδώ. Τώρα, αφήνουμε έξω λοιπόν ένα-δύο. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας, βάζοντας μερικές ακόμα εικόνες στην κουβέντα η οποία θα ακολουθήσει και αφήνοντας διάφορα κομμάτια έξω διότι έγινε κακός συντονισμός και δεν μπόρεσα να εκτιμήσω το χρόνο. Λοιπόν, τα πράγματα τα οποία έρχονται είναι δύο κατά τη γνώμη μου. Το ένα το οποίο έρχεται, το οποίο έχει φτιαχτεί ως ιστορική δυνατότητα, είναι κυβέρνηση αριστεράς για πρώτη φορά σε κράτος του αναπτυγμένου καπιταλιστικού κόσμου μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτή είναι μια ιστορική δυνατότητα την οποία πρέπει να σκεφτούμε τις συνέπειές της, δηλαδή τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα, τι σημαίνει αυτό για τα κινήματα και τι σημαίνει αυτό για το με ποιον τρόπο θα πρέπει να δράσει αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς. Και σε σχέση και με το ζήτημα της δημοκρατίας που βάζουμε και το αίτημα του κόσμου για δημοκρατία τώρα, ότι θέλουμε να έχουμε λόγο στις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται και οι οποίες αφορούν τις ζωές μας. Η πιο γενική κουβέντα, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που λέει, που σκέφτεται περίπου το σχήμα ως εξής. Θα έχει μια κυβέρνηση αριστεράς απέναντι σε ένα πανίσχυρο σύστημα που αυταρχικοποιείται και άρα θα χρειάζεται ως άγκυρα τα κινήματα για να μπορεί να έχει περιθώρια διεκδικήσεων. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πιο γενικό σχήμα, αν θέλουμε να συζητάμε για τη δημοκρατία, μέσα από το οποίο πρέπει να σκεφτούμε την κυβέρνηση της αριστεράς. Το γενικότερο σχήμα που περιλαμβάνει σαν υποπερίπτωση αυτή την κατάσταση και πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε, είναι ότι η κυβέρνηση της αριστεράς, από τη στιγμή που θέλει να εκφράσει το δικαίωμα του κόσμου, να έχει λόγο στα πράγματα, οι τομές, οι ιστορικού τύπου τομές που θα πρέπει να πάρει και να μεταλλάξει την ελληνική κοινωνία, γιατί είπαμε πίσω δεν υπάρχει, μόνο μπρος, άρα μόνο το παράδειγμα το οποίο θα στήσουμε υπάρχει, το οποίο δεν είναι δεδομένο, αλλά το ανακαλύπτουμε εμείς. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις, ο σοσιαλισμός με τον ένα με τον άλλο τρόπο ήταν ένα θεσμικό μόρφωμα που έχει δημιουργήσει ένα κενό. Οποιοσδήποτε σοσιαλισμός θα αφορά τον 21ο αιώνα, αλλά θα αφορά αυτό που θα φτιάξουμε εμείς, όπως σαν ένα ποτάμι και όχι χύμαρος, ο οποίος
φτιάχνει την κήτη του καθώς προχωράει. Αυτό είναι περίπου το οποίο μπαίνει. Κλείνω την παρέκβαση. Πιο γενική λοιπόν εικόνα είναι η εξής. Η κυβέρνηση αριστερά σαν αντιπολίτευση στο κράτος. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ακόμα και η πιο απλή κυβερνητική πράξη διαχείρισης, οργάνωσης, διαχείριση ενός πράγματος, σημαίνει ότι θα έρθει σε σύγκρουση με ένα παγιωμένο νομικό σύστημα, θα έρθει σε σύγκρουση με παγιωμένα και κατεστημένα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν και έχουν δομηθεί εις βάθος στην ελληνική κοινωνία από την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού τα 20 πρώτα χρόνια, που φτάνουν σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος και το οποίο έχει να κάνει, δηλαδή δεν αφορά μόνο το μεγάλο κεφάλαιο, αφορά και εμάς τους ίδιους πιθανόν, οι οποίοι καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε σε ένα βαθμό. Δηλαδή κατεστημένες νοοτροπίες, συμπεριφορές, έναν ατομικισμό και μια αίσθηση ότι θα πρέπει να τα βγάλουμε εμείς πέρα μαζί. Αυτό λοιπόν όλο το πράγμα, ακόμα και πιο απλή πράξη διαχείρισης, έχει να κάνει με ένα παγιωμένο τρόπο λειτουργίας συνολικά της κοινωνίας, όπως εκφράζεται μέσα από τις κρατικές πολιτικές, που είναι ένα μόνο κομμάτι, εντάξει, σημαντικό κομμάτι. Όπου η κυβέρνηση αριστεράς, αν θέλει να δώσει λόγο στον κόσμο, σημαίνει ότι θα λειτουργεί επί της ουσίας ως μια, παρόλο κυβέρνηση, ως μια αντιπολίτευση απέναντι στις ήδη παγιωμένες καταστάσεις με στόχο κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η δομή, η μορφή με την οποία θα πρέπει να συλλάβουμε το πρόβλημα, και εκεί πέρα έχουν θέσει προφανώς τα κινήματα τα οποία θα αναπτυχθούν και θα πρέπει να διασχίζουν και το ίδιο το κράτος. Και να μην είναι μόνο εκτός της κυβέρνησης. Το δεύτερο πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε, και συγγνώμη που υπερβαίνω το χρόνο, το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε, είναι το εξής. Και αν το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, το είπαν προηγουμένως οι συνομιλητές μου, το λέω με διαφορετικά λόγια. Εκτός από τη δημοκρατία, η δημοκρατία δεν φτάνει. Η δημοκρατία τι είναι? Είναι ένα μέρος όπου πρώτον καθορίζεται σε μια κοινωνία τι είναι ιδιωτικό και τι είναι δημόσιο, ποια είναι τα ζητήματα πάνω στα οποία η κοινωνία μπορεί να πάρει αποφάσεις. Αυτό είναι περί της ουσίας η φιλελεύθερη δημοκρατία. Π.χ. οι γυναίκες επιτρέπεται να ψηφίζουν. Κάποτε ήταν ιδιωτικό ζήτημα. Οι γυναίκες δεν ψηφίζουν. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα ήταν του ιδιωτικού, του νοικοκυριού. Κάποια στιγμή έγινε δημόσιο ζήτημα μέσα από ένα κίνημα. Και άρα τέθηκε το ζήτημα της ψήφου των γυναικών. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η δημοκρατία είναι πρώτον ένα πεδίο όπου αποτυπώνεται ένα συσχετισμό δυνάμεων, τι είναι ιδιωτικό και τι είναι δημόσιο. Τι είναι τα ζητήματα που πρέπει να πάρει απόφαση η κοινωνία και τι είναι τα ζητήματα που παίρνουν απόφαση τα άτομα. Η φιλελεύθερη δημοκρατία η οποία ζούμε. Φτιάχνει λοιπόν ένα συσχετισμό ισχύως όλη αυτή η φιλελεύθερη δημοκρατία, όπου τα δημόσια ζητήματα τα οποία υπάρχουν καθορίζεται η λύση τους με βάση το συσχετισμό ισχύως που αποτυπώνεται, είτε σκεφτούμε μορφές αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, είτε με πιο διευρυμένες μορφές όπως θέλουμε να σκεφτούμε, που θα ενέχουν και στοιχεία τοπικής δημοκρατίας, δημοκρατίας που θα μπορούν οι πολίτες να κατεβάσουν ένα νομοσχέδιο, άμεσης δημοκρατίας σε διάφορα ζητήματα, συνεταιρισμών που θα λαμβάνουν δημοκρατικά αποφάσεις ήδη για το τι θα παραχθεί, πώς θα παραχθεί και πώς θα διανομηθεί σε συνεργασίες με την τοπική κοινωνία. Αυτό όλο που λέμε κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως ένα βασικό, δεν λέω υποκείμενο, δεν λέω πυλώνα, μια βασική σκέψη που θα διατρέχει όλες τις μορφές παραγωγικής δραστηριότητας. Αυτός είναι ο στόχος. Ένα βασικό μέσο για να βγούμε από την κρίση. Εκτός λοιπόν από τη δημοκρατία που αποτυπώνει συσχετισμούς ισχύως επί της ουσίας, δηλαδή είναι το παιχνίδι της εξουσίας και που διαμορφώνει εξουσίες και διαπάλες εξουσιών πάνω στα ζητήματα τα οποία θεωρούνται δημόσια ή που εντάσσονται στο δημόσιο καθώς υπάρχουν τα κινήματα, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν το λύνει η δημοκρατία. Και αυτό είναι η δημιουργία, που είναι αναγκαίο συμπλήρωμα αν θέλουμε να μιλάμε για μια άλλη κοινωνία, η δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι το βασικό πράγμα μέσα από το οποίο μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία και να μην είναι απλώς παιχνίδι εξουσίας μηχανισμών. Δηλαδή η δημοκρατία δεν φτάνει. Το σύνθημά μας πρέπει να είναι δημοκρατία και αλληλεγγύη μαζί με τη δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, όχι μόνο συνολικά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Συνολικά θα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε την ιδέα της συλλογικής δραστηριότητας. Συλλογική δραστηριότητα σημαίνει ότι είμαστε αλληλέγγυοι γύρω μας, άρα πρέπει να το δημιουργήσουμε αυτό. Δεν ξυπνάμε αλληλέγγυοι και δεν είναι εύκολο να είσαι αλληλέγγυος. Και συγχρόνως να δημιουργήσουμε δεσμούς εμπιστοσύνης πάνω σε αυτή τη βάση για να μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Γιατί δεν ξεκινάς με εμπιστοσύνη, ξεκινάς πάντα με καχυποψία ότι ο άλλος εξυπηρετεί το δικό του συμφέρον ή εξυπηρετεί το συμφέρον της ομάδας του. Και αυτό είναι ένα καθήκον που ως αριστερά πρέπει να το πολεμήσουμε, πρέπει να το αναδείξουμε, διότι μόνο μέσα από αυτό το πράγμα υπάρχει κάποιος, η δυνατότητα κάποιου μετασχηματισμού. Αλλιώς μένουμε στο παιχνίδι της αναπαράστασης του νεοφιλελευθερισμού, που θέλει όλα τα άτομα να είναι εχθροί με τους άλλους και να έρχεται ένα κράτος το οποίο θα λύσει αυτή την καταστατική σύγκρουση. Κλείνοντας, και συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου ας πούμε, την οποία κάνω, θα πρέπει να σκεφτούμε όλη αυτή τη συζήτηση
στο πλαίσιο της δημοκρατίας, ακριβώς επειδή η δημοκρατία είναι η ρύθμιση που έκανε το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο για λόγους που υπόθηκαν για τους προηγούμενους συνομιλητές, που ένα από τα τμήματα τα οποία κάνει δεν αφορά όλο το πλαίσιο της πολιτικής και της δημοκρατίας αυτό, είναι να αποφασίσει τι θα παραχθεί, πώς θα παραχθεί και πώς θα διανεμηθεί το προϊόν πρωτογενός και δευτερογενός. Όλο αυτό το πράγμα έχει αναδείξει ως καταστατική συγκρότηση του δημοκρατικού παιχνιδιού, αυτό που λέμε τη σύγκρουση αριστεράς-δεξιάς, από τη γέννησή της. Από τη γέννησή της υπάρχει μια διαπάλη μεταξύ αυτού που λέμε αριστερά και αυτού που λέμε δεξιά. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπαμε υπάγονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε αυτή τη σύγκρουση, και με αυτή την έννοια η λύση στην κρίση, η λύση στο να μπορούμε εμείς να έχουμε λόγο στα πράγματα τα οποία να συμβαίνουν, άρα να διευρυνθεί και να μιλάμε για δημοκρατία, περνάει μέσα από μια κυβέρνηση της αριστεράς. Ευχαριστώ.